Τουρκία. Πού στοχεύει ο Ερντογάν με την ακραία ρητορική κατά της Αθήνας? Ο Ερντογάν λοιπόν επανήλθε στις ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας. Δεν έχουν τέλος για άλλη μια φορά οι προκλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι με νέες εμπεριστικές δηλώσεις δυναμητίζουν την ένταση με την Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από σιωπή ημερών, ο Ερντογάν επανήλθε στις ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας. Ο Σουλτάνος απείλησε ευθέως την χώρα μας, λέγοντας ότι εάν η Αθήνα καθίσει φρόνημα, η Άγκυρα δεν θα χτυπήσει με πυράβλους. Δεν είχαμε εμείς πυραβλό και τώρα που φτιάξαμε το δικό μας, οι Έλληνες πανικοβλήθηκαν, είπε ο Ερντογάν σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνέχισε. Οι εφημερίδες γράφουν πρωτοσέλιδα. Κοιμάστε και ο Τούρκος από εκεί στέλνει ταϊφούν από τη Σμύρνη. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος έσπευσε να τονίσει ότι ο πύραυλος έχει εμβέλεια 510 χιλιόμετρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να την αυξήσουμε στα 1000 χιλιόμετρα, δήλωσε ο ίδιος και συμπλήρωσε. Ηρεμήστε, συμπεριφερθείτε καλά. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με την Αθήνα. Δεν αγγίζουμε αυτούς που δεν μας αγγίζουν, επεσήμανε. Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν εκτόξευσε πολεμικές σιαχές, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV και στην ερώτηση «Υπάρχουν φήμες ότι τα χωρικά ύδατα θα επεκταθούν στα 12 μίλια στο νησί της Κρήτης, ποια θα είναι η απάντηση της Τουρκίας εάν συμβεί αυτό?», ο Καλίν απάντησε «Όχι στα 12 μίλια, αλλά ακόμη και στα 6, 7, 8, 9 μίλια να γίνει επέκταση. Δεν είναι δυνατό να το δεχθούμε αυτό, αποκλείεται. Αυτό θα έχει βαριές συνέπειες και για την Ελλάδα. Περιμένουμε να μην προσφύγουν σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Αν κάνουν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν πρόκειται να το αφήσουμε ποτέ αναπάντητο», τόνισε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.